Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι πυροσβέστες εν ώψη της νέας αντιπυρικής περίοδου που ξεκινά την πρώτη ημέρα του Μαΐου. Ο σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί, όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Στερεάς Ελλάδος είναι έτοιμες, έχει γίνει ο σχεδιασμός, ο μηχανολογικός τους εξοπλισμός είναι συντηρημένος, είναι αυτό, το προσωπικό είναι έτοιμο. Ευχόμαστε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, προκειμένου να μην έχουμε πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές εκδηλωθούν, να τις προλάβουμε και να τις καταστήλουμε στο στάδιο που θα τις βρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις όταν φτάσουν. Έχουμε ολοκληρώσει το σχεδιασμό μας, τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό για την τοποθέτηση των πυροσβεστικών μας οχημάτων. Έχουν συντηρηθεί όλα τα αυτοκίνητά μας, τα υδροφόρα. Έχουμε ζητήσει εξοπλισμό, θα μας διατεθεί και ο εξοπλισμός ο απαραίτητος για το καλοκαίρι, τις προσεχείς ημέρες. Έχουν, σας είπα, υλοποιηθεί όλοι οι προϋπολογισμοί για την επισκευή όλου του εξοπλισμού, είτε οχημάτων είτε άλλων υλικών και μηχανημάτων από την υπηρεσία μας. Έχουμε προβεί σε πρόσληψη εποχικού προσωπικού, αυτό που παίρνουμε κάθε καλοκαίρι δηλαδή για τις ανάγκες της αντιπυρικής περίοδου. Ήδη χθες βγήκε, το καταρτίστηκε δηλαδή, κοινοποιήθηκε η διαταγή για τα πεζοπόρα τμήματα. Θα έχουμε και εμείς το πεζοπόρο τμήμα μας, όπως όλα τα χρόνια δηλαδή που έχουμε εδώ στη στερεά Ελλάδα, που θα μπορεί να μετακινείται με εντολή του περιφερειακού διοικητή σε όλες τις πέντε διοικήσεις νομού της στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα θα υπάρξει και το καινούργιο τμήμα, με έδρα τη Λαμία, η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, γύρω στα 50 με 60 άτομα κυριακτά από ό,τι μας έχουν πει, που θα βρίσκεται εδώ στο νομό, θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του νομού φυσικά και κατά συνέπεια και της στερεάς Ελλάδας και σε όλη την Ελλάδα, αν και εφόσον χρειαστεί. Κοιτάζουμε τα υδροστόμια μας, που ολοκληρώνουμε τους ελέγχους μας. Ελέγχουμε λίγο πάλι τους δασικούς μας δρόμους, για τους οποίους έχουμε στείλει τις απαραίτητες παρατηρήσεις μας εμείς στις αρμόδιες διευθύνσεις δασών, όσον αφορά τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου. Ελέγχουμε τις υδατοδεξαμενές μας κανονικά. Αυτά, και κοιτάζουμε λίγο τις θέσεις στάθμευσης τώρα των περιπολικών μας, για να μπορούν να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικοί, να βλέπουν περισσότερο τομέα και να μπορούν να φύγουν άμεσα σε περίπτωση που χρειαστεί ανάγκη να επέμβουν σε κάποιο συμβάν. Οι πυροσβέστες είναι σε επιφυλακή, ωστόσο θα πρέπει να έχουν στο πλευρό τους και τους πολίτες. Οι πολίτες, το πρώτο που πρέπει να κάνουν όταν αντιληφθούν μια πυρκαγιά είναι να ενημερώσουν μέσω του τηλεφώνου 199 την πυροσβεστική υπηρεσία ή μέσω του 112 που είναι στην πολιτική προστασία. Μπορούν να το κάνουν και ατελώς, και μονάδες να μην έχει το κινητό τους και σήμα να μην έχει από κάποια κεραία κινητής τηλεφωνίας. Εάν θα πάρουν το 112 θα ανταποκριθεί και θα μπορούν να δώσουν το συμβάν να το αναγγείλουν. Αν μπορούν με πρόχειρα μέσα να προβούν στην καταστολή της μικρής αυτής της πυρκαγιάς όταν είναι στο αρχικό στάδιο, μπορούν να το κάνουν, πάντα όμως θα προσέχουν να μην κινδυνέψουν οι ίδιοι η σωματική τους ακεραιότητα. Το άναμα φωτιάς πλέον απαγορεύεται στην Ήπεθρο και οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμα και ποινική δίωξη. Η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει 1η Μαΐου και απαγορεύεται το άναμα φωτιάς για κανένα λόγο στην Ήπεθρο. Άρα δεν ανάβουμε φωτιά για οποιαδήποτε χρήση την χρειαζόμαστε. Είμαστε προσεκτικοί και όσοι πολίτες βλέπουν γείτονές τους και τα λοιπά να μας παίρνουν τηλέφωνο στο 199, να μας το αναφέρουν και εμείς θα ενεργούμε αναλόγως προκειμένου να τους σταματάμε και να τους ενημερώνουμε ότι αυτό το άναμα φωτιάς μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει και όχι καλό. Φυσικά υποβάλλονται διοικητικά πρόστιμα όταν γίνει χρήση της φωτιάς και δεν έχουν δοθεί οι απαραίτητες άδειες από την πυροσβεστική υπηρεσία. Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Όσοι έχουν οικοπαιδικούς χώρους ή λοιπούς ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου πόλεως, έτσι, είναι υποχρεωμένοι μέχρι την 30 μέχρι την 30 Απριλίου να έχουν προβεί σε καθαρισμό του οικοπαίδου τους, απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών ή άλλων εφλέκτων υλών που υπάρχουν εντός του οικοπαίδου, εντός του οικοπαιδικού χώρου, και να κάνουν και ταυτόχρονα κλάδεμα σε περίπτωση που υπάρχουν δέντρα, να κλαδέψουν και τα δέντρα. Άρα λοιπόν είπαμε απομάκρυνση όλων των υπολοιμάτων της βλάστησης, σκουπιδιών, εφλέκτων υλών και όπως είπαμε και κλάδεμα της κόμης των δέντρων. Τώρα, σε περίπτωση που αυτά δεν τηρηθούν από κάποιους συμπολίτες μας, αναλαμβάνει δράση ο οικείος Δήμος
προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του οικοπαιδικού χώρου και ταυτόχρονα επιβάλλει και το πρόστιμο που προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση. Οι πυροσβέστες δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην συνεργασία τους με τους μελισσοκόμους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από δικές τους εργασίες και ήδη η πυροσβεστική υπηρεσία στη Στερεά έχει δρομολογήσει ενέργειες για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή τους.